Καλησπέρα και από μένα. Θα προχωρήσουμε γρήγορα στο θέμα. Το θέμα είναι οι συνωσιρότητες και η ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Ουσιαστικά, γιατί μελετάμε τις συνωσιρότητες στις διάμεσες πνευμονοπάθειες, στις συνωτικές διάμεσες πνευμονοπάθειες, τις μελετάμε για τον κυριότερο λόγο ότι κυρίως η ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, αλλά και όλες οι υπόλοιπες συνωτικές διάμεσες πνευμονοπάθειες αποτελούν ένα χαρακτηριστικό νοσολογικό παράδειγμα επιταχυνόμενης γύρανσης, το accelerated aging και το senescence. Και αυτό αποδεικνύεται και επιδημιολογικά από το γεγονός ότι η ίδια ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση στο γενικότερο πληθυσμό έχει μια επίπτωση που κυμαίνεται κοντά στις 10 καινούργιες περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμό το χρόνο. Ενώ αν πάμε σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, η επίπτωση εννιαπλασιάζεται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αιτιοπαθογενετικά αλλά και επιδημιολογικά μιλάμε για ένα παράδειγμα επιταχυνόμενης γύρανσης. Και οι συνωσιρότητες οι οποίες εμφανίζονται σε αυτούς τους ασθενείς έχουν να κάνουν και με το καρδιαγγειακό, έχουν να κάνουν και με τον καρκίνο πνεύμονα και με την πνευμονική υπέρταση και με το εμφύσημα και φυσικά τη γαστροσωφαγική παλινδρόμηση, την κατάθλιψη και, το frailty syndrome, το οποίο αυτή τη στιγμή αρχίζει να αναπτύσσει, το λένε και περισσότερο, και αφορά κυρίως την σαρκοπενία που κάνουν αυτοί οι ασθενείς. Φυσικά δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε όλα αυτά. Δίκη συντομία χρόνου θα μιλήσουμε για τις πιο σημαντικές από αυτές. Αυτό το οποίο θα ήθελα να συγκρατήσετε είναι ότι η θνητότητα των ασθενών με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, τα αίτια θνητότητας, περίπου στο 60% αφορούν το ίδιο το progression της νόσου, την ίδια την πρόοδο της νόσου. Όμως υπάρχει και ένα υπόλοιπο 40%, όπως βλέπετε, το οποίο ολοένα και περισσότερο κερδίζει περισσότερο έδαφος, το οποίο αφορά στις συνωσιρότητες. Και γιατί αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, κυρίως για το γεγονός ότι έχουμε αποσαφηνίσει και έχουμε αιτιολογήσει ακόμα καλύτερα τις παροξύνσεις της νόσου. Δηλαδή, πλέον δεν είναι τόσο ιδιοπαθείς οι παροξύνσεις της νόσου, αλλά έχουμε καλύτερες μεθόδους για να ταυτοποιήσουμε είτε παράγοντες λιμογόνους, είτε παράγοντες οι οποίοι αφορούν το καρδιαγγειακό. Όπως βλέπετε και από αυτήν εδώ τη διαφάνεια, παίζουν σημαντικό ρόλο, επηρεάζουν σημαντικά την επιβίωση των ασθενών με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Τα hazard ratio ουσιαστικά δεν θα τα αναλύσουμε, αλλά βλέπετε εδώ πέρα ότι όλες αυτές οι συνωσιρότητες παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιβίωση της νόσου. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον καρκίνο πνεύμονα και την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο μας συμβαίνει πολύ συχνά στην τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια που κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος η παρακολούθηση των ασθενών με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα. Ένας ασθενής 78χρονος, ο οποίος έχει ένα χαρακτηριστικό κλινικό, απεικονιστικό, όπως θα δείτε στη συνέχεια, και ανοσολογικό υπόβαθρο ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης, με ένα περιορισμό της διαχειτικής ικανότητας κοντά στο 48%, δηλαδή μετρίου βαθμού, χωρίς να έχει στοιχεία νοσήματος του συνδετικού ιστού, και ο οποίος εμφανίζει έναν αποκορισμό κατά τη διάρκεια της βάδισης, τυπική εικόνα, ο καπνιστής, ο οποίος εμφανίζει σε αυτή την υπολογιστική τομογραφία θώρακος υψηλής ευκρίνειας, εμφανίζει παρασέπταλ εμφυζήμα, παραδιαφραγματικό εμφύσημα στις κορυφές, αλλά όταν πηγαίνουμε προς τα κάτω στις βάσεις, βλέπετε το χαρακτηριστικό μακροκυστικό πρότυπο, πολύ στιβο σε κάποιες περιοχές, όπως εδώ, το οποίο είναι χαρακτηριστικό της μελικυρίθρας ή κυρίθρας, όπως θέλετε να την πείτε. Αυτή εδώ πέρα είναι η αξονική του το 2014, μπαίνει η διάγνωση, τίθεται σε αντιεινωτικό, η διάγνωση IPF τίθεται σε αντιεινωτικό παράγοντα, τον παρακολουθούμε, εν πάση περιπτώσει, τόσο απεικονιστικά όσο και λειτουργικά, έχει μια βαθμία έκπτωση της αναπνευστικής του λειτουργίας και εδώ κάτι αρχίζει και φαίνεται σε περιοχές συνοδοσκληρητικές, κάτι αρχίζει και φαίνεται στη δεξιά πύλη. Ωστόσο, πολλές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαφοροδιαγνώσουμε τέτοιες ύποπτες βλάβες. 9 μήνες μετά, βλέπετε ότι αυτή η περιοχή έχει γίνει μια μάζα κοντά στα 3,5 εκατοστά, με μια πρόοδο της νόσου, όπως βλέπετε, από καινούριες περιοχές και οι νοτικές περιοχές με τράξιον προκέκτασης, αλλά και περιοχές θαμβής ή άλλου, που δείχνει πρόοδο της νόσου. Γίνεται επειδή κάνουμε PET scan, ανάβουν οι λεμφαδένες στο PET scan, εδώ πέρα δεν φαίνεται αυτό, αλλά είχε μεγάλους λεμφαδένες τόσο 4R όσο και 7, κατώτερους παρατραχιακούς και υποτροπηδικούς. Γίνεται έμπους, το οποίο μας δίνει μια πολύ καλή διαγνωστική προσπέλαση σε αυτούς τους ασθενείς, γιατί είναι πολλές φορές δύσκολο λόγω του στάτους της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης να κάνουμε επιθετικούς διαγνωστικούς χειρισμούς, όπως παραδείγματος χάρη μεγάλα χειρουργία, όπως θα τονίσουμε στη συνέχεια. Το στάδιο ήταν 3α. Φυσικά δεν μπορεί να γίνει χειρουργείο σε αυτούς τους ασθενείς
και ακόμα και στο γενικότερο πληθυσμό, το 3α σημαίνει ότι πρέπει να κάνει νιο-άτζοβον χημειοθεραπεία και μετά να προχωρήσουμε να σκεφτούμε το ενδεχόμενο χειρουργείου. Φυσικά, σε έναν ασθενή 80 χρονών, ο οποίος έχει ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, με μια βαθμία έκπτωση της αναπνευστικής του λειτουργίας, με μια διάχυση η οποία ξεκίνησε από το 48% και έπεσε κοντά στο 37%, δηλαδή πηγαίνει προς σοβαρή νόσο. Σοβαρή διαταραχή της, λειτουργική διαταραχή και ο οποίος έχει στάδιο 3α, το μόνο το οποίο μπορούσαμε να κάνουμε είναι να διατηρήσουμε τον αντιϊνωτικό παράγοντα, γιατί τον Intentanib, όπως όλοι γνωρίζετε, ξεκίνησε σαν αντικαρκυνικός, σαν αντικαρκυνικό φάρμακο και να βάλουμε συνδυασμό καρβοπλατίνης με πακλιταξέλη, όπως ορίζουν οι κατευθυντήριες οδηγίες της NCCN. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το ανέφερα πολύ απλά για να δείτε ότι είναι κάτι το οποίο το συναντάμε όλο ένα και περισσότερο στην κλινική πράξη. Η επιδημιολογία σχετικά με τον καρκίνο πνεύμονα και την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση θα βρείτε στη βιβλιογραφία πάρα πολλές μελέτες. Η πιο εμπεριστατωμένη μετανάλυση είναι αυτή που δημοσιεύθηκε στο PLOS ONE κάποιους μήνες, περίπου 5 μήνες πριν, όπου από 35 βασικές μελέτες οι οποίες προήχθησαν στην ανάλυση λόγω ποιότητας, βρέθηκε ότι περίπου ο επιπολασμός του καρκίνου πνεύμονα σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση είναι περίπου 1 στους 10. Με 1 στους 9, με 9-πλάσια επίπτωση στους άνδρες. Ο συχνότερος καρκίνος είναι το πλακώδες, ιστολογικός τύπος, και έρχεται το αδενοκαρκίνωμα, με το αδενοσκόμος να είναι κοντά στο 4% και το small cell να είναι 1 στα 5 περιστατικά. Αυτό το οποίο πρέπει να συγκρατήσετε είναι, όπως βλέπετε εδώ πέρα, η πλειοψηφία των ασθενών έρχεται σε προχωρημένα στάδια, δηλαδή σε στάδιο 3, μη χειρουργήσιμα. Και εδώ τίθεται το πρόβλημα της πρώιμης διάγνωσης, το οποίο, όπως σας αναφέρω και προηγουμένως, έχουμε κάποιες προτάσεις. Παραδείγματος χάρη, low dose CT scan σε αυτούς τους ασθενείς θα πρέπει να γίνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα, ένα εξάμηνο, όχι μόνο για να παρακολουθήσουμε την πρόοδο της ίδιας της νόσου, αλλά και για να πιάσουμε τέτοιες κλινικά ύποπτες και απεικονιστικά ύποπτες πρώιμες βλάβες. Και το 85% εμφανίζεται στις περιφερικές ζώνες του πνεύμονα, κυρίως γιατί μιλάνε για την παθογένεια η οποία αφορά στο σκαρσινόμα, δηλαδή στην περιοχή που έχουμε υποπεζοκωτικά στις βάσεις τις ουλορυκνωτικές βλάβες, εκεί αναπτύσσεται και γίνεται και η καρκινική μεταπλασία. Εδώ είναι ένα review το οποίο έγραψε ο κύριος Καραμπιτσάκος, η ομάδα του κύριου Μπούρου. Αυτό το οποίο βρήκαμε και εμείς από την βιβλιογραφία, είδαμε ότι ο επιπολασμός της νόσου κυμαίνεται από 2,7 μέχρι 31,3. Φυσικά, όλες οι επιδημιολογικές μελέτες έχουν αυτό το selection bias, δεν μπορείς να το αποφύγεις. Αλλά αυτό το οποίο συμφωνούν οι περισσότερες είναι ότι είναι το πλακώδες καρκίνωμα, ο πιο συχνός ιστολογικός τύπος. Η δικιά μας η πρωτοβουλία, την οποία την ξεκινήσαμε με πάνω από 10 κέντρα σε ολόκληρη την Ελλάδα, να δούμε τον επιπολασμό της νόσου, του καρκίνου του πνεύμονα, δηλαδή σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, μαζέψαμε 608 περιστατικά, το οποίο αυτό έχει επεκταθεί στα 730. Αυτό το οποίο βρήκαμε είναι ότι το 8,2% των ασθενών με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση εμφάνισαν καρκίνο πνεύμονα. Ο πιο συχνός ιστολογικός τύπος ήταν πάλι το πλακώδες, κυρίως το 40%, με το αδενοκαρκίνωμα να καταλαμβάνει περίπου το 30%, μία στις τρεις περιπτώσεις. Ενώ ενδιαφέρον ήταν επίσης ότι περίπου το 3% των ασθενών είχαν άλλους τύπους κακοήθειας. Αυτό το οποίο φαίνεται και από το διάγραμμα αυτό είναι ότι κυρίως εμείς είδαμε ότι οι ασθενείς μας εμφάνιζαν στους άνολοβούς τις βλάβες τους. Γι' αυτό και αυτό υπάρχει μια διχογνωμία σχετικά με την έννοια του σκαρσινόμα στους ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Βλέπετε ότι και η πλειοψηφία των ασθενών υπευλήθησαν σε χημειοθεραπεία, δηλαδή ήταν μη χειρουργήσιμα τα στάδια κατά τη διάρκεια της, μάλλον κατά τη στιγμή της διάγνωσης της νόσου, και μόνο ένα 25% των ασθενών, ένα στους τέσσερις, ήταν εκλόγιμοι για να υποβληθούν σε χειρουργείο, λόγω τόσο του στάτους της ίδιας της νόσου, της πνευμονικής ίνωσης, αλλά και του στάτους του καρκίνου του πνεύμονα. Για την παθογένεια της νόσου δεν θα προχωρήσουμε, δεν θα πούμε πάρα πολλά πράγματα. Σας ανέφερα την ιδέα του, το αιτιοπαθογενετικό φαινόμενο του λόβους καρκινώματος, του σκαρσινόμα. Αυτό το οποίο θα ήθελα να συγκρατήσετε είναι ότι οι ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση αποτελούν ένα ιδιαίτερα εύθραυστο πληθυσμό. Εύθραυστο τόσο αναφορικά με διαγνωστικές προσεγγίσεις, όσο και με θεραπευτικές προσεγγίσεις. Ποιες είναι οι διαγνωστικές προσεγγίσεις? Τα χειρουργεία. Το ίδιο το χειρουργείο μπορεί να αποτελέσει από μόνο του παράγοντα παρόξης της νόσου.
Άρα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ποιους ασθενείς στέλνουμε για να κάνουν είτε διαγνωστικό είτε θεραπευτικό χειρουργείο. Φυσικά η υποτροπή της νόσου στο 1 τρίτο των ασθενών, ακόμα και αν χειρουργηθούν, και οι επιπλοκές της νόσου από επιθετικούς χημειοθεραπευτικούς χειρισμούς. Περίπου δηλαδή οι πάρα πολλοί ασθενείς καταλήγουν λόγω ανοσοκαταστολής, είναι ήδη ανοσοκατασταλμένοι λόγω της ίδιας της νόσου, τους δίνουμε επιθετικούς χημειοθεραπευτικούς παράγοντες, τους στέλνουμε μια ώρα αρχύτερα. Υπάρχουν και διάφοροι biomarkers, δεν θα τους αναλύσουμε, όποιος θέλει μπορεί να πάει στη βιβλιογραφία. Πώς προσεγγίζουμε ένα ασθενή με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση και καρκίνο του πνεύμονα και με μια ύποπτη οζόμορφη βλάβη. Κυρίως αυτό το οποίο ένας πολύπλοκος αλγόριθμος, τον οποίο έχουμε φτιάξει εμείς για τις ανάγκες ενός consensus statement, μιας θέσης ομοφωνίας που θέλουμε να κάνουμε σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, αυτό το οποίο θα ήθελα να συγκρατήσετε είναι ότι όλα εξαρτώνται από την πρώιμη διάγνωση, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με παρακολούθηση των ασθενών με low dose CT scan ανά εξάμηνο. Εάν δεις μια ύποπτη βλάβη πάνω από 8 χιλιοστά, τότε κάνεις PET scan. Εάν το PET scan είναι θετικό, τότε όλα εξαρτώνται από το performance status του ασθενούς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν ο ασθενής είναι ανήμπορος, είναι Karnofsky scale moribund, λοιπόν, τότε δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο παρά παρηγορητική θεραπεία. Better do no harm. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εάν έχει φυσιολογικό, εάν έχει ένα πολύ καλό performance status, τότε σε αυτές τις περιπτώσεις ο αλγόριθμος σπάει σε δύο κλαδιά. Το ένα εξαρτάται από την εντόπιση της βλάβης. Εάν έχεις λεμφαδένες και έχεις μια περιφερική βλάβη, τότε πολύ εύκολα μπορεί να κάνεις FMB ή έμπους, να σταδιοποιήσεις τον ασθενή, να θέσεις τη διάγνωση και μετά να προχωρήσεις είτε σε στοχευμένες θεραπείες, είτε σε συνδυασμό με καρβοπλατίνη μαζί με πακλιταξέλη, διατηρώντας πάντα τον αντιεινωτικό παράγοντα. Γιατί τόσο το nintedanib όσο και η πυρφενιδόνη φαίνεται να έχουν και αντικαρκινικές ιδιότητες. Εάν είναι κεντρική η βλάβη, τότε πας σε χειρουργία, τα οποία βέβαια εξαρτώνται πάλι από το στάτους του ίδιου του ασθενούς. Αυτά σας τα ανέφερα και προηγουμένως. Η πυρφενιδόνη έχει βρεθεί ότι μειώνει την επίπτωση του καρκίνου του πνεύμονα σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Φαίνεται να έχει προφυλακτική δράση αναφορικά με τις μετεγχειρητικές οξείες παροξύνσεις που εμφανίζουν αυτοί οι ασθενείς, άρα δεν την κόβουμε ποτέ. Ενώ το nintedanib έχει δείξει ότι μπορεί να δράσει πολύ καλά ως second line δευτέρας γραμμής θεραπεία σε συνδυασμό με το cetaxeli. Συγκρατήστε, τα αναφέραμε και προηγουμένως, για να προχωρήσουμε και παρακάτω. Η ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για ανάπτυξη καρκίνου πνεύμονα, 10-15% ο επιπολασμός, κοινές παθογενετικές ομοιότητες. Φυσικά, αυτό το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη βιβλιογραφία και είναι αδύρυτος η ανάγκη, είναι να υπάρχουν θέσεις ομοφωνίας σχετικά με το πώς προσεγγίζουμε αυτούς τους ασθενείς. Δεν διακόπτουμε το αντινεωτικό και φυσικά η πρώιμη διάγνωση είναι πάρα πολύ σημαντική με την παρακολούθηση των ασθενών με χαμηλής δόσης ακτινοβολίας CT. Ο ρόλος των υγρών βιοψιών, όποιος θέλει μπορεί να το δει στη βιβλιογραφία, μπορεί να κερδίσει έδαφος τα επόμενα χρόνια και φυσικά ο ενδοβροχικός υπέρηχος μας προσφέρει μια πολύ καλή διαγνωστική προσπέλαση σε ασθενείς οι οποίοι είναι γενικά εύθραυστοι. Δεύτερη συνοσιρότητα είναι η πνευμονική υπέρταση και η ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Εντάχει αυτό το οποίο η πνευμονική υπέρταση σε έδαφος της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης ουσιαστικά ανήκει στην κατηγορία 3, όπου ανήκουν και οι άλλες, τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, κυρίως λόγω χρόνιας υποξυγονεμίας. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι, δείτε εδώ πέρα, ότι 4 μέρες πριν, 5 μέρες πριν, άλλαξε ο ορισμός της πνευμονικής υπέρτασης και ενώ θεωρούσαμε ότι ο ορισμός ήταν μια μέση πίεση στην πνευμονική πάνω από 25, το έριξαν στο 20. Γιατί είδαν ότι ότι ουσιαστικά η φυσιολογική πίεση στην πνευμονική είναι περίπου 14, άρα δύο σταθερές απόκλισεις, δηλαδή 3,3 επί 2, δύο σταθερές απόκλισεις πάνω από τη φυσιολογική, το θεωρούν ως παθολογικό και γιατί βρέθηκαν πάρα πολλοί ασθενείς με μια μέση πίεση στην πνευμονική πάνω από 20, οι οποίοι είχαν χειρότερη πρόγνωση. Μένει να δούμε εάν και η εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών θα αυξήσει οπωσδήποτε τον επιπολασμό της νόσου και φυσικά μένει να δούμε αν τα φάρμακα τα οποία χορηγούνται για την πνευμονική αρτηριακή υπέρταση θα μπορέσουν να δουλέψουν και σε αυτή την κατηγορία ασθενών. Παθογενετικοί μηχανισμοί πάρα πολύ, η χρόνια υποξυγονεμία, η αγκιογένεση, η ενδοθυλιακή δυσλειτουργία αλλά και το remodeling που συμβαίνει λόγω της χρόνιας συνοτικής εξεργασίας είναι φυσικά αρκετά
είναι φυσικά συχνή η εμφάνιση της πνευμονικής υπέρτασης σε έδαφος ιδιοπαθούς πνευμονικής σύνωσης. Βλέπετε πόσες μελέτες έχουν εκτιμήσει τον επιπολασμό της νόσου. Πάρα πολλά τα ποσοστά, από 8,1% μέχρι 84%. Αυτό εξαρτάται από το στάτους της νόσου, από το διαγνωστικό, από το διαγνωστικό μοντάλι το οποίο χρησιμοποιούν. Αν είναι ο υπέρηχος καρδιάς, τότε αυτό γενικά υποεκτιμά ή καμιά φορά υπερεκτιμά την νόσο, ανάλογα με τη βαρύτητα, και το threshold της πίεσης στην πνευμονική, το οποίο, όπως ανέφερα και προηγουμένως, ελαττώθηκε. Φυσικά και επηρεάζει την πρόγνωση της νόσου και την επιβίωση. Βλέπετε ότι οι ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση χωρίς πνευμονική υπέρταση, τον πρώτο χρόνο πρακτικά δεν πεθαίνει κανείς, ένα 5%. Αντίθετα, η εφταπλασιάζεται η θνητότητα εάν υπάρχει και πνευμονική υπέρταση. Λοιπόν, ποιους θα υποψιαστούμε για ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, ποιους θα υποψιαστούμε ότι έχουν πνευμονική υπέρταση? Αυτό το οποίο θέλω να συγκρατήσετε είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ανεξήγητη δύσπνοια συγκριτικά με τις παρεγχηματικές βλάβες που βλέπουμε στην απεικόνηση της HRCT, αυτοί οι οποίοι εμφανίζουν σημεία δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας και αυτοί οι οποίοι έχουν μία FVC η οποία είναι διατηρητέα, δηλαδή μια FVC η οποία είναι περίπου στις φυσιολογικές τιμές, δηλαδή 65-70%, γεγονός που εγείρει και την υποψία ύπαρξης εμφυσήματος, ενός ακόμη παράγοντα που μπορεί να ελαττώσει τη διαχυτική ικανότητα, και έχουμε δυσανάλογα ελαττωμένη διαχυτική ικανότητα. Οπότε, σε αυτές τις περιπτώσεις, επίσης η εξάλληπτη βάδιση, αυτοί οι οποίοι κάνουν έντονους αποκορεσμούς κατά τη διάρκεια της άσκησης, και όταν πάμε απεικονιστικά, πολλές φορές ο λόγος της διαμέτρου της πνευμονικής αρτηρίας προς την αορτή, αν είναι πάνω από ένα, είναι ενδεικτικός ύπαρξης πνευμονικής υπέρτασης, την οποία αρχικά ένα καλό screening είναι με τον υπέρηχο. Βέβαια, ο υπέρηχος υπερεκτιμά σε ένα ποσοστό περίπου 50% και υποεκτιμά σε ένα ποσοστό κοντά στο 12%. Σκεφτείτε επίσης ότι είναι 35% των ασθενών με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση έχουν εμφύσημα, άρα έχουν κακό ακουστικό παράθυρο εξορισμού. Άρα, σε αυτές τις, λόγω hyperinflation, λόγω υπερδιάτασης, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις ο υπέρηχος καρδιάς δεν αξιοποιεί σωστά την πίεση στην πνευμονική. Αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως, μετρήστε τη διάμετρο της αορτής, της ανιούς αορτής, με τη διάμετρο της πνευμονικής αρτηρίας. Υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι πιστεύουν ότι εάν η διάμετρο στην πνευμονική αρτηρία ξεπερνάει τα 3 εκατοστά, τότε αυτό είναι ενδεικτικό πνευμονικής υπέρτασης, ή εάν ο λόγος είναι πάνω από ένα, τότε είναι πιο αξιόπιστος αυτός ο δείκτης. Αυτός εδώ ο δείκτης φαίνεται να επηρεάζεται και από το φύλλο. Γενικά στις γυναίκες αυτό το threshold πέφτει στα 25. Δεν είναι και τόσο αξιόπιστο όπως έχουν δείξει μελέτες. Και επίσης αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι... Λοιπόν, και επίσης αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι πάντα κοιτάτε και τους περιφερικούς κλάδους. Εάν δείτε η αναλογία γενικά του βρόγχου με το αγγείο πρέπει να είναι περίπου 0,9. Εάν δείτε τέτοια αγγεία στην περιφέρεια, αυτό είναι ενδεικτικό κάποιας παθογένειας και ο ασθενής πρέπει να ψαχτεί περισσότερο. Δηλαδή αυτή είναι μια ασθενής η οποία ήρθε σε εμάς με φυσιολογικό υπέρηχο καρδιάς, σχεδόν φυσιολογικό υπέρηχο καρδιάς, αλλά είχε μια κόπωση κατά τη διάρκεια της άσκησης. Έγινε αξονική, η οποία έδειξε αυτή την εικόνα, και στη συνέχεια η ασθενής αυτή, όταν έκανε καθετηριασμό, είχε αυξημένες πιέσεις στην πνευμονική, ενδεικτικό ιδιοπαθούς βέβαια πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης, αλλά το ίδιο μπορεί να ισχύει και στην πνευμονική υπέρταση έδαφος πνευμονικής σύνωσης. Δύο γενικά τα προφίλ αυτών των ασθενών. Το προφίλ στο οποίο υπερτερεί ο αιμοδυναμικός παράγοντας, κυρίως οι ασθενείς οι οποίοι έχουν διατηρημένους τους πνευμονικούς όγκους και στους οποίους κυρίως έχουμε remodeling στο αγγείο και όχι τόσο στο παρένχημα, και το προφίλ του ασθενούς ο οποίος έχει κυρίως περιοριστικό προφίλ, στο οποίο παρατηρούμε σημαντικά ελαττωμένη την FVC. Σε αυτές τις περιπτώσεις πολλές φορές υπάρχουν γκρίζες ζώνες, υπάρχουν γενικά οι ασθενείς οι οποίοι έχουν ήπια διαταραχή του αερισμού με σοβαρού βαθμού πνευμονική υπέρταση. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδεχομένως να έχουμε και συνύπαρξη πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης και όχι μόνο χρόνιας, λόγω χρόνιας υποξυγονεμίας. Γενικά για τη θεραπεία, αυτό το οποίο θέλω να συγκρατήσετε είναι ότι δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία. Μάλιστα, υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι τα αγκιοδιασταλτικά παράγοντα τόσο του τύπου των αναστολέων της φωσφοδιαστεράσης, όσο και του τύπου των αναστολέων του υποδοχεία της ενδοθυλίνης, ουσιαστικά έχουν αποτύχει. Υπάρχουν μελέτες στο New England όπου οι σιλντεναφίλοι
σε συνδυασμό όπου η σιλντεναφίλη έδειξε ότι μπορεί να βελτίωσε την ουσιαστικά ήταν αρνητική μελέτη, μπορεί να απέτυχε στην δοκιμασία εξάλειπτης βάδισης, αλλά φαίνεται να είχε κάποια αποτελέσματα στην ποιότητα ζωής. Σε αυτήν ακριβώς τη μελέτη του 2007 βασίστηκε η προσφάτως δημοσιευμένη μελέτη στο New England, που ήταν συνδυασμός νιντέντανιμ και σιλντεναφίλη σε ασθενείς που είχαν προχωρημένου βαθμού νόσο. Μερικοί από αυτούς, κοντά στο 1 τρίτο, είχαν και σημεία δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Καμία βελτίωση της ποιότητας ζωής, καμία βελτίωση στην δύσπνοια και μάλιστα όταν έγινε ένα subgroup ανάλυση, όχι μόνο ήταν αρνητική η μελέτη, αλλά έδειξε ότι οι ασθενείς οι οποίοι είχαν σημεία δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας είχαν χειρότερη πρόγνωση αυτοί οι οποίοι έλαβαν τη σιλντεναφίλη. Και ακόμα χειρότερα, το οποίο ήταν και στατιστικά σημαντικό, οι ασθενείς που είχαν παρουσία εμφυσήματος και τους χορηγήσαμε νιντέντανι μαζί με σιλντεναφίλη, πήγανε πολύ χειρότερα από ό,τι οι ασθενείς οι οποίοι πήρανε πλασίμπο. Και αυτό το οποίο τονίζω είναι ποτέ, όπως έχουν αποτύχει και όλες οι υπόλοιπες θεραπείες, μην πειράζετε αναδιαμορφωμένα αγγεία, επιδεινώνετε τις βεκτιού διαταραχές με τα αγγειοδιασταλτικά, δημιουργείτε εκλεκτική αγγειοδιαστολή σε περιοχές που υποαερίζετε, χωρίς να αυξάνετε την καρδιακή παροχή. Άρα επιδεινώνετε τις βεκτιού διαταραχές, την υποξυγονεμία και την πρόγνωση της νόσου. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό, η καλύτερη υποστηρικτική θεραπεία. Οξυγόνο, διουρητικά, referral για μεταμόσχευση πνεύμονα και κλινικές μελέτες. Αυτά τα αναφέραμε και προηγουμένως. Λίγα λόγια για τη γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση. Κυρίως η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση γενικά είχε γίνει της μοδός περίπου 12 χρόνια πριν. Αρχίζει και ατονεί λίγο το ενδιαφέρον. Είχε βρεθεί ότι περίπου 9 στους 10 ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση είχαν γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση, παύλα γαστροεσοφαγική παλινδρομική νόσο. Λόγω μικροϊσροφήσεων του όξινου γαστρικού περιεχομένου, φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο και φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο και τα χολικά άλατα σε αυτούς τους ασθενείς, τα οποία μελετώνται αυτή τη στιγμή και κατά πόσο επηρεάζουν την πρόγνωση της νόσου. Πότε την υποψιαζόμαστε ότι παίζει σημαίνοντα ρόλο? Κυρίως όταν δούμε ασύμετρες βλάβες στην υπολογιστική τομογραφία, κυρίως δεξιά δηλαδή από τη αριστερά. Ρωτάμε τον ασθενή από ποια πλευρά κοιμάστε, μας λέει από την πλευρά του πάσχοντος. Οπότε αυτό μπορεί να εξηγήσει κάπως παθοφυσιολογικά μικροϊσροφήσεις κατά τη διάρκεια του ύπνου. Τους τρόπους για να την διαγνώσουμε τους ξέρουν καλύτερα οι γαστρεντερολόγοι. Αυτό το οποίο έχει βρεθεί είναι ότι οι ασθενείς οι οποίοι παίρνανε PPIs, αυτή είναι μια αναδρομική μελέτη και έδειξε ότι οι ασθενείς οι οποίοι παίρνανε PPIs είχαν καλύτερη επιβίωση από τους ασθενείς οι οποίοι δεν παίρναν PPIs. Βέβαια εδώ να τονίσω ότι οι μελέτες οι οποίες δημοσιεύτηκαν συνεχεία τόσο στο Lancet, η RAP IPF Trial, που ήταν χειρουργική θολοπλαστική σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, δεν απέτυχε στο πρωτογενές καταληκτικό σημείο που ήταν η βελτίωση της FVC. Και επίσης να τονίσω και τις πάρα πολλές παρενέργειες των PPIs. Από άνοια μέχρι κολίτιδες, μέχρι υποτροπιάζουσες αναπνευστικές λοιμώξεις, γιατί αλλάζουν το μικροβίωμα του πνεύμονα. Λοιπόν. Και να μιλήσω τέλος για την αποφρακτική υπνική άπνοια και τα καρδιαγγειακά. Όπως όλοι γνωρίζετε, η αποφρακτική υπνική άπνοια είναι αρκετά prevalent σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Πάρα πολλές μελέτες, μερικές και από την Ελλάδα, όπως του κυρίου Κολιλέκα και του κυρίου Μερμίγκη. Γενικά, η επίπτωση της νόσου, αν θεωρήσουμε ότι ο δείκτης απνιών-υποπνιών είναι πάνω από 5 και είναι παθογνωμονικός της νόσου, κυμαίνονται από 9 στους 10 μέχρι 6 στους 10. Δεν είναι τόσο υψηλά τα ποσοστά, γιατί πάντα υπάρχει ένα selection bias. Ουσιαστικά έχουμε διαταραχές του ύπνου σε αυτούς τους ασθενείς και όχι μόνο αποφρακτική υπνική άπνοια, διαταραχές της μικρο- και μακροαρχιτεκτονικής του ύπνου, αλλά και ο ρόλος της διαλείπουσας υποξίας που συμβαίνει κατά τη διάρκεια των επαναλαμβανόμενων αφυπνήσεων και των απνιών σε αυτούς τους ασθενείς, κυρίως κατά την περίοδο του REM ύπνου, ο οποίος είναι ελαττωμένος σε αυτούς τους ασθενείς. Λοιπόν, και έχουν δείξει ότι αυτές οι άπνιες παίζουν σημαντικό ρόλο για την επιβίωση της νόσου. Βλέπετε εδώ πέρα ότι όσο υψηλότερος είναι ο AHI index, τόσο επιδεινωμένο είναι το survival αυτών των ασθενών. Τους κάνουμε screening όλους τους ασθενείς με πλήρη πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου? Όχι, φυσικά. Αυτό δεν είναι εφικτό. Αυτό το οποίο μπορούμε γενικά να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ωραίες συσκευές, οι οποίες ουσιαστικά δένονται στο στήθος και μπορούμε, μετράνε τρεις παραμέτρους, δηλαδή κάνουν νυχτερινή οξυμετρία, μετράνε τις φύξεις αλλά και μετράνε και τις κινήσεις του θωρακικού τυχώματος. Άρα οι ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν παθολογική μελέτη
από χρησιμοποιώντας το ALIS, το Night One της Respironix, είναι ένα, εν πάση περιπτώσει, μια συσκευή. Αυτοί οι ασθενείς που εμφανίζουν παθολογικά ευρήματα από αυτή την απλή, απλή μελέτη ύπνου, μπορούμε να τους κάνουμε μετά πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου. Είναι ένα ποσοστό περίπου 20% των ασθενών, τουλάχιστον στην κλινική μας πράξη. Και ο καρδιαγγειακός κίνδυνος δεν έχει γενικά μελετηθεί, αλλά όπως καταλαβαίνετε, οι ασθενείς αυτοί έρχονται σε προχωρημένο στάδιο, έρχονται μάλλον σε προχωρημένη ηλικία, ενώ εμφανίζεται κυρίως στα 65 με 70. Άρα, όλοι αυτοί οι ασθενείς έχουν ένα καρδιαγγειακό προφίλ συγκεκριμένο, το οποίο φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο και στην επιλογή της θεραπείας, καθώς το Nintentanib δεν μπορεί να χορηγηθεί σε ασθενείς που παίρνουν αντιπικτικά ή οι οποίοι έχουν καρδιαγγειακό κίνδυνο. Δεν έχει μελετηθεί καθόλου η καρδιακή ίνωση σε αυτούς τους ασθενείς, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο Νέιθαν σε μια αναδρομική μελέτη έδειξε ότι οι ασθενείς οι οποίοι είχαν σημαντικού βαθμού στεφανιαία νόσο είχαν πολύ χειρότερη πρόγνωση από τους ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν στεφανιαία νόσο. Δεν ξέρουμε αν το drug repurposing και η φάρμακα όπως η μετφορμίνη, η οποία χορηγείται για το διαβήτη και φαίνεται να μειώνει το καρδιαγγειακό κίνδυνο σε κάποιους ασθενείς, έχει βρεθεί ότι έχει και αντιεινωτική δράση, τουλάχιστον στο πειραματικό μοντέλο της μπλομικίνης. Οπότε ο φαρμακευτικός επαναπροσδιορισμός ενδεχομένως να παίξει κάποιο ρόλο σε αυτό το πεδίο. Και με όλα αυτά να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας.